Κύριε Υπουργέ, την 21η Οκτωβρίου έγινε η εκδίκαση της αγωγής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού της ΕΑΣ εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου. Με αυτή την αγωγή κατηγορήθηκε ο προαναφερόμενος δημοσιογράφος για συκοφαντία, αξιώνοντας από αυτόν οι κύριοι της ΕΑΣ την καταβολή 70.000 ευρώ για ηθική βλάβη, αλλά και τη φυλάκισή του για 6 μήνες ως μέσον εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί. Αφορμή για τη δίωξη εναντίον του δημοσιογράφου αποτέλεσαν οι θέσεις που διατύπωσε σε ραδιοφωνική του εκπομπή, αλλά και σε άρθρο του τον Αύγουστο του 2020 σχετικά με τις ανιστόρητες αντικομουνιστικές φιέστες αυτής της Ένωσης στο Γράμμο και το Βίτσι. Δηλαδή, ο Μπογιόπουλος είναι εναγόμενος επειδή και αυτός στυλίτευσε τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της Ένωσης, το τονίζω, του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της Ένωσης, δεν αφορά το σύνολο των αποστράτων, ότι οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν τους πεσόντες κατά τις επιχειρήσεις 46-49 κατά των κομμουνιστών συμμοριτών. Επίσης, είναι εναγόμενος επειδή ανέδειξε το γεγονός ότι τις απαράδεκτες αυτές φασιστοφιέστες τις τιμούν με την παρουσία τους όλα τα επιφανή κόπρανα του απόπατου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, ενώσεις βασιλοφρόνων, διάφορα φασιστοειδή, νοσταλγή των Ναζί και των συνεργατών τους. Ανάμεσά τους, εκπρόσωποι της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, εκπρόσωπος επίσης του ναζιστικού μορφώματος του καταδικασμένου για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση του Κασιδιάρη. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν αξίζει αυτό στις δεκάδες χιλιάδες των αποστράτων του στρατού Ξηράς. Δεν υιοθετούν αυτές τις γελιότητες. Δεν τους εκπροσωπεί αυτή η πολιτική χειδαιότητα. Εξάλλου, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ, με αναγωγή στο σύνολο των αποστράτων του στρατού Ξηράς, έχει εκλεγεί με ένα μονοψήφιο ποσοστό από αυτούς. Δεν εκπροσωπεί τους απόστρατους. Αντί αυτά τα λουλούδια του Διοικητικού Συμβουλίου να ασχοληθούν με τα πραγματικά σοβαρότατα προβλήματα των αποστράτων, δηλαδή σταθερά εξαχριούμενες από την ακρίβεια και τη φορολογία συντάξεις, πετσοκομμένα εφάπαξ, κυβερνητική άρνηση εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν προσφυγές τους για οικονομικά αιτήματά τους, η ταπεινωτική και επικίνδυνα υποβαθμισμένη αντιμετώπιση αυτών και των μελών των οικογενειών τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και πολλά άλλη τα προβλήματα. Αντί να κινηθούν στην κατεύθυνση συνένωσης των δεκάδων χιλιάδων αυτών των δοκιμαζόμενων ανθρώπων από την κυβερνητική πολιτική για να διεκδικήσουν μια αξιοπρεπή ζωή, αυτή η δράκα επιλέγει πρακτικές που οδηγούν στη διάσπαση των αποστράτων, στον πολιτικό αποπροσανατολισμό και τη αδρανοποίησή τους. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Αυτή είναι άραγε επιλογή τους ή είναι διεκπεραίωση ρόλου? Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο αυτών των εκδηλώσεων αναπαράγει την μεταφυλιακή ιστερία, τροφοδοτεί τον αντικομουνισμό. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πιο σύντομο στην δευτερολογία μου. Στις ομιλίες του στελέχη της ΕΑΣ, και δεν αφορά μόνο παρελθόντα διοικητικά συμβούλια, επιδίδονται σε ένα άθλιο κρεσέντο αντικομουνισμού. Υιοθετούν πρακτικές και φρασιολογία βγαλμένη από τα ματωμένα χρόνια των χιλιάδων εκτελεσμένων, των χιλιάδων εξορίστων, της κυριαρχίας της κρατικής και παρακρατικής βίας. Ρίχνουν νερό στο μήλο του ευρωνοσιακού αντικομουνισμού. Αυτή είναι. Το γεγονός ότι η ΕΑΣ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι φορέας που υπάγεται άμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επιβλέπεται άμεσα από αυτό και μέσω αναγκαστικών δικτατορικών νόμων του Μεταξά του 36 και του Παπαδόπουλου του 72, τυπικά εκπροσωπεί το σύνολο των αποστράτων του στρατού Ξηράς, κύριε Υπουργέ, καθιστά υπόλογη την ίδια την κυβέρνησή σας. Κατόπιν αυτών σας ρωτάμε, ποια μέτρα ως κυβέρνηση προτίθεστε να πάρετε για να σταματήσει τώρα η δίωξη σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου, που στην πραγματικότητα αποτελεί δίωξη της ίδιας της ελευθεροτυπίας, αλλά και καταφανέστατη προσπάθεια φήμωσης του δημοσιογραφικού λόγου? Ποια μέτρα επίσης ως κυβέρνηση προτίθεστε να πάρετε για να σταματήσουν αυτές οι άθλιες προκλητικές ενέργειες της ΕΑΣ,
φορέα των οποίων το Υπουργείο σας εποπτεύει στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε συνάδελφε. Ευκαιρία να ξεκαθαριστούν κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν τη δημοσιότητα ασφαλώς, αλλά επιτρέψτε μου να πω όχι με τη σαφή τους διάσταση. Και καταρχήν να πω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ασφαλώς ούτε δίνει εντολές στη δικαιοσύνη πώς να κρίνει μια υπόθεση από τη στιγμή που μια διαφορά άγεται στη δικαιοσύνη, ούτε κάνει face control στο γράμμο και ούτε φυσικά επιχειρεί, είναι πρόθεσή του να υπηρετήσει το αφήγημα της αριστεράς για ακροδεξιά ολισθήματα κτλ. Αφήγημα και μόνο. Σας λέω μόνο ότι για τα ζητήματα των επαιτειακών εκδηλώσεων που διοργανώνονται με μέρημα της Ένωσης Αποστράτων και των τοπικών παρατημάτων της, η πολιτική ηγεσία έχει λάβει, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εννοείται, έχει λάβει σαφή θέση απαντώντας την από 15/9 του 2021 ερώτηση συναδέλφων του Κινάλ. Και έδωσε ένα τόνο, η ουσία του οποίου είναι ότι καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι και αυτή η ρητορική μίσου που αναπαράγεται να σταματήσει να αναπαράγεται, γιατί καλό δεν κάνει, αναπέμπει διαφορές στο παρελθόν και δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με το παρελθόν αλλά το μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνάμε τι ακριβώς συνέβη στο παρελθόν. Θα επαναλάβω λοιπόν και σήμερα ότι συγκεκριμένες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Ένωση Αποστράτων, η οποία αποτελεί αυτοδίκητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ενεργεί κατόπιν αποφάσεως του εκλεγμένου νομίμως διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ιδιωτικό της νόμου. Στις ΟΣΑΝΟ εκδηλώσεις τηρήθηκε, εξ όσων γνωρίζω, η δημόσια τάξη. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνω με σαφήνεια ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενθαρρύνει πρωτοβουλίες εθνικής συμφιλίωσης και θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις που γίνονται από όλες πλευρές, πολλές εκδηλώσεις στο γράμμο εκείνες τις μέρες, αποτελούν όχι εορτές, αλλά εκδηλώσεις μνήμης, περισυλλογής και μακριά από κάθε αίσθημα μίσους. Επίσης, θεωρώ με πεποίθηση ότι το κεφάλαιο του εμφυλίου πολέμου έχει κλείσει οριστικά και μάλιστα με θεσμικό τρόπο. Όσον αφορά στην ομιλία του Προέδρου της ΕΑ στο γράμμο, αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αποστράτων. Την άκουσα προσεκτικά. Δεν άκουσα πουθενά την φρασιολογία που αναπτύχθηκε στην πρωτολογία σας. Η πλέον ακραία εντός εισαγωγικών, ας πούμε, επιτρέπει η έκφραση, ήταν όρος αντάρτης. Τον ίδιο ακριβώς όρο χρησιμοποίησε σε πρόσφατη ομιλία του και ο αξιότιμος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στο Μεζούρλο της Λάρισας. Έτσι προκύπτει από το οπτικό ακουστικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ριζοσπάστη. 13 και 20, 13, 22 ήδη ακριβής ώρα ανάτησης. Από εκεί και πέρα, έχει ξεκινήσει μια δικαστική μάχη, ναι, μεταξύ της ΕΑΣ και του δημοσιογράφου κ. Μπογιόπουλου. Μα ζητάτε να παρέμβουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κρίνει. Από τη στιγμή που δύο πλευρές θεωρούν ότι υπάρχει μια διαφορά, από τη στιγμή που η μία πλευρά κρίνει ότι εθίγει η υπόλοιψη, η προσωπικότητά της, έχει κάποια δικαιώματα από τον νόμο να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη να κρίνει. Και αντιστοίχως να αποφανθεί οριστικά επί αυτής της διαφοράς. Ποιος έχει δίκιο. Εμείς όμως δεν παρεμβαίνουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, την αφήνουμε να κρίνει. Σε αυτά τα καθεστώτα, τουλάχιστον επί αυτής της κυβερνήσεως, δεν πέφτουν τηλέφωνα στη δικαιοσύνη πώς να αποφανθεί σχετικά με μια ιδιωτική διαφορά. Να διευκρινίσω βέβαια ότι η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη μεταξύ Ένωσης και Μπογιόπουλου, η διαφορά αυτή δεν προέκυψε, δεν ανέκυψε μετά τις εκδηλώσεις του γράμμου τον περασμένο Αύγουστο. Εξελίσσεται από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα στις 22/3 του 2021, η Ένωση Αποστράτων κοινοποίησε στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο εξώδικη εκδήλωση για κάτι που είπε σε εκπομπή ραδιοφωνικού σταθμού την 5η Μαρτίου του 2021. Και αυτή την άκουσα. Και καλό θα είναι, όπως σας είπα, στο πλαίσιο αυτής της ρητορικής να πέφτουν οι τόνοι. Σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, πολλοί έχουν μονίμως λυμμένο το ζωνάρι τους για καυγά, αναπαράγοντας μάλιστα αιτίες καυγάδων από το παρελθόν. Επειδή έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε πηγαίνοντας προς το μέλλον, καλό θα ήταν να αποφύγουμε εκφράσεις που πυροδοτούν διαφορές. Και στο τέλος οδηγούν κάποιες από αυτές τις διαφορές ακόμα και εδώ στα έδρανα της Βουλής, προκειμένου να ελεγχθεί η κυβέρνηση για κάτι που είπε κάποιος και απάντησε κάποιος άλλος με χαρακτηρισμούς κτλ. Καλό θα είναι αυτά
να τα αποφεύγουμε και να δημιουργούμε και κλίμα ή δυνατόν ώστε να αποφεύγονται. Εγώ θα δω τι έγινε με την Ένωση Αποστράτων. Ενδεχομένως και εκεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ή να χρησιμοποιεί γενικώς εκφράσεις ανίκειες. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια υβριστική ή προσβλητική για κάποιον έκφραση. Κάτι που θίγει την τιμή και την υπόλοιψη του άλλου είναι κάτι το οποίο μπορεί να αχθεί προς επίλυση αυτής της προσβολής κατά τη μία την άλλη πλευρά στην δικαιοσύνη με βάση αυτά που προβλέπει ο νόμος. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά και κλείνω την πρωτολογία μου, συνοψίζω και επαναλαμβάνω ότι για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν υπάρχει καμία πολιτική διάσταση σε αυτό το θέμα και αυτό αποτελεί απόλυτη υπόθεση και αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία στο κάτω-κάτω έχει ήδη ξεκινήσει να αποφαίνεται από τις διαφοράς αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Μου είπατε θα είστε συντομότερος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση ότι κυριάρχησε σε ενυπνώση ιδιότητά σας ως δικηγόρο απέναντι στην Ένωση Αποστράτων Στρατιωτικών. Ήθελα να θίξω 2 σημεία. Πρώτον, μιλήσατε για αυτοδιοίκητο. Εγώ θα μιλήσω για το Προεδρικό Διάταγμα 434 του 81 που σας δίνει την υποχρέωση ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας να διορίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων, το οποίο εκλέγεται βέβαια. Αν δεν το διορίσετε, δεν έχει το δικαίωμα να πιάσουν ένα στυλό να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση στο χέρι τους. Τεκμήριο δεύτερο που για την, αν θέλετε, που πιστοποιεί την άμεση σχέση. 15 Οκτωβρίου η υπηρεσία του Υπουργείου σας έστειλε email στην Ένωση Αποστράτων. Ζητούσε την άποψή της και τις θέσεις της όσον αφορά τα γεγονότα του γράμμου. Στις 18 του μηνός σας απάντησε με έγγραφο υπηρεσιακό την ΦΥ 959 κάθετος 4-3209 18 Οκτώβρη έγγραφο της ΕΑΣ. Σας είπαν όμως ψέματα σε αυτό το έγγραφο. Και αυτό γιατί. Στην παράγραφο 3 αυτού του εγγράφου σας λένε «Η Ένωση ουδέποτε σε επίσημες ανακοινώσεις της ανέφερε τον χαρακτηρισμό κομμουνιστοσημωρίτες». 2 μήνες πριν ο πρόεδρος της Ένωτου Παραρτήματος της Ένωσης Καστοριάς, υποστράτηγος Ηλίας Τζορτζόπουλος, ξεκίνησε την ομιλία του. Προσκλητήριο πεσόντων, πεσόντες κατά της μάχης Βίτσι Γράμμου, αξιωματικοί και οπλίτες ενόπλων δυνάμεων κτλ. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας εναντίον των κομμουνιστών συμμοριτών. Προφανώς οι κύριοι της ΕΑΣ παίζουν με τις λέξεις, όχι στις ανακοινώσεις επίσημες, ναι στους επίσημους λόγους. Σημείωση, την ώρα που εξέφραζε αυτές τις θέσεις αυτός ο υποστράτηγος, ο πρόεδρος της ΕΑΣ βρισκόταν μισό μέτρο και χειροκροτούσε με ενθουσιασμό. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε στο πλάι το αυτοδιοίκητο, ας αφήσουμε και τα άλλα. Τώρα όσον αφορά την λύθη, την οποία αν θέλετε εγώ θα την εκλάβω καλοπροαίρετα και ως προτροπή προς την ΕΑΣ. Στο προηγούμενο φύλλο μιας εφημερίδας της Εθνικής Ηχού, η οποία αν θέλετε στόχο έχει να ενημερώνει τους Απόστρατους, τη μετέτρεψαν σε φυλάδα από εφημερίδα. Πρωτοσέλιδο βάλανε τον θεωρητικό ξεπλήματος του προδοτικού ρόλου των ταγμάτων ασφαλείας, έναν ανιστόρητο ιστορικό, Γιάννη Μπουγά. Τι έκανε σε αυτή τη συνέντευξη, και ο Μπουγάς δεν είδε φως και μπήκε, τον κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ. Όλη του η προσπάθεια ήτανε να κατηγορήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παραφράζοντας, σκίζοντας και ξαναγράφοντας σελίδες στο επίσημο φύλλο της Ένωσης Αποστράτων και κυρίως να αποδομήσει τις μομφές που και το ίδιο και η κυβέρνησή σας, η πολιτική πρόγονη μεταπολεμικά, παρέπεψαν σε δικαστήρια, σε δίκες, ως δοσύλλογος. Όλη η προσπάθεια ήταν αυτή. Ο δε αυτός ιστορικός που τον φιλοξένησε η Ένωση Αποστράτων στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας της είναι ο κλασικός ομιλητής ήταν της Χρυσής Αυγής στο Μελιγαλά και σε άλλες εκδηλώσεις και θεωρητικός της. Όπως επίσης και τιμητής των πρωτοσέλιδων του δημοσιογράφου εντός εισαγωγικών, λιβελογράφου, στο Μακελιό του Χίου. Αυτή είναι η προσπάθεια της Ένωσης Αποστράτων για λύθη
και συνεχίζουν και στο παρόν θύλο της να προκαλούν. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, και το τονίζω, γιατί οι απόστρατοι είναι βασανισμένοι άνθρωποι, αυτοί οι κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αυτονομηθεί και παίζουν ρόλο ή εκτελούν εντολές? Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά. Ξεκινάω από εκεί που κλείσατε, κύριε συνάδελφε. Αν υπονοείτε ότι εκτελούν εντολές σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία, προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το να ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο το θεωρώ εξωφρενικό. Νομίζω ότι ήμουν σαφής κάτι στην πρωτολογία μου. Και όπως είπατε κι εσείς, γι' αυτό ζητήθηκαν οι απόψεις της Ένωσης, δόθηκαν οι απόψεις της Ένωσης με τον υπηρεσιακό τρόπο. Εσείς ισχυρίζεστε ότι δεν απηχούν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Αλλά εντούτοις το Υπουργείο ως όφιλε ζήτησε εξηγήσεις και αυτές παρασχέθηκαν. Από ό,τι καταλαβαίνω από όλη την ανάπτυξη της ερώτησής σας, το θέμα δεν είναι τόσο εδώ η συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ Ένωσης και Μπογιόπουλου, αλλά η γενικότερη συμπεριφορά κάποιων στοιχείων της Ένωσης Αποστράτων, που για λόγους που ανάγονται, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που εσείς αναπτύξατε, σας ενοχλεί διαρκώς, σε διαρκή βάση. Κοιτάξτε, όμως εδώ ήρθαμε για να απαντήσουμε επί μια συγκεκριμένη διαφορά, η οποία έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και από τη δικαιοσύνη θα κρυφθεί. Αν η Ένωση Αποστράτων αναπτύσσει συμπεριφορές και δραστηριότητες οι οποίες σας ενοχλούν, εμείς είμαστε εδώ για να δούμε τι ακριβώς κάνει. Το ότι σας ενοχλούν εσάς δεν σημαίνει ότι για κάποιο λόγο είναι, να το πω έτσι, έξω από τα όρια που διέπουν τη λειτουργία της. Είναι αυτοδιοίκητο όργανο. Θα το δούμε. Και φυσικά η παρένεση είναι να πέσουν οι τόνοι και να αποφευθούν αυτού του είδους οι χαρακτηρισμοί εκατέρωθεν όμως. Ξέρετε, το είπα και στην πρωτολογία. Είμαστε όλοι έτοιμοι να πλακωθούμε σε αυτή τη χώρα για ζητήματα που ανάγονται σε ένα μαύρο παρελθόν που καλό είναι, και το λέω ως εκπρόσωπος κυβέρνησης, να ξεχάσουμε για να πάμε μπροστά. Γιατί είναι πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας μπροστά. Ακόμα και προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως θα δούμε πιθανολογώς στην επόμενη ερώτηση που θα συζητήσουμε εδώ. Το καλό είναι να αποφύγουμε αυτές τις ακραίες, αν θέλετε, εκφάνσεις και εκφράσεις δημόσιου λόγου. Οπουδήποτε. Εμείς θα κάνουμε το εποπτικό μας καθήκον. Αλλά η Ένωση είναι νομικό πρόσωπο που διέπεται και αυτή από κανόνες αυτοδιοικήσεως. Και βέβαια, πάλι μιλώ ως μέρος αυτής της κυβέρνησης, ούτε αστυνόμος της ελεύθερης έκφρασης ή αστυνόμος του λόγου δηλώνω εδώ πέρα, ούτε φυσικά υπεύθυνος για το ποιοι προσκαλούνται και πώς συμπεριφέρονται αυτοί σε μια εκδήλωση όπως αυτή με την οποία ασχολούμαστε σήμερα. Το μέλημά μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθάμε και να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις σε μια δύσκολη και διαταραγμένη και γεμάτη προκλήσεις εποχή. Και αν είναι δυνατόν να αφήσουμε πίσω αυτά που μας δίχασαν και μας χώρισαν στο παρελθόν, χωρίς να ξεχνάμε, αλλά πηγαίνοντας μπροστά, αυτό θα ήταν καλό. Αρκετό δηλητήριο χύθηκε, αρκετό μίσος έσταξε, αρκετό αίμα έρευσε από αυτές τις εποχές σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι καλό είναι, ενθυμούμενοι όλα αυτά, να βρούμε τη δύναμη, να ρίξουμε τους τόνους, ο καθένας με το δικό του λόγο, δημόσιο λόγο, αποθέσει ευθύνης που κατέχει ο καθένας, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και παραπέρα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαφορά, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, νομίζω ότι εμπιστευόμαστε όλοι την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, ώστε να αποφανθεί κατά πόσο θίχθηκε η προσωπικότητα, η τιμή και η υπόλοιψη κάποιου από κάτι που ελέγχθη δημοσίως. Και το αφήνω εκεί και το κλείνω. Σας ευχαριστώ.